Με αφορμή λοιπόν την Παγκόσμια Μέρα Αδέσποτων Ζώων, θέλω να ευχηθώ συμβολικά σε όλους τους φιλόζωους και σε όλους εμάς που γνωρίζουμε τι σημαίνει περιθάλπτο αδέσποτο και το τι εισπράττουμε από μια τέτοια υιοθεσία, να έχουμε χρόνια πολλά, να έχουμε δύναμη να στηρίζουμε τα ζώα με κάθε τρόπο, ο καθένας από το πόστο του και με τον δικό του, και με τον δικό του τρόπο. Ως Δήμος γνωρίζετε πολύ καλά ότι από την αρχή που αναλάβαμε ασχοληθήκαμε εντατικά, εργαστήκαμε εντατικά προς αυτή την κατεύθυνση. Ενημερωτικά λοιπόν έχουμε διαθέσει περί τα 20.000 ευρώ σε σύντηση και στηρώσεις για τον έλεγχο του πληθυσμού. Προχωράει μία μελέτη η οποία αφορά στην προμήθεια ταϊστρών και ποτιστρών για να δημιουργηθούν σε σημεία που δεν είναι κατοικημένα ώστε να μην ενοχλούν σημεία σύντησης σε αδέσποτων ζώων. Όπως θα έχετε δει, σε πολλούς δήμους έχει γίνει αυτό την τελευταία περίοδο, θα γίνει και στο δικό μας, καθώς επίσης και σε προμήθεια για φαρασάκια ειδικά, ναι, με τα οποία όλοι εμείς που έχουμε σκυλάκια, τέλος πάντων, περπατώντας, θα μπορούμε να προμηθευόμαστε δωρεάν ένα φαρασάκι από ανακυκλωμένο χαρτί μίας χρήσης, όπου θα μπορούμε να περισυλλέγουμε με καθαρό τρόπο, χωρίς να ερχόμαστε σε επαφή, ναι, με ακαθαρσίες, να περισυλλέγουμε τα περιττώματα, ώστε να αποφύγουμε το θλιβερό φαινόμενο που έχουμε διαπιστώσει στους δρόμους μας και στην πλατεία. Κυρίως το λέω αυτό γιατί περπατάμε πολύ λόγω καραντίνας το τελευταίο διάστημα σε αυτή την περιοχή και είναι μια καθημερινή θλιβερή διαπίστωση. Σωστό. Προκειμένου λοιπόν να μην φτάσουμε στο σημείο να επιβάλλουμε πρόστιμα γι' αυτό, γιατί διώκεται, είναι ποινικό αδίκημα και διώκεται, θα εγκαταστήσουμε αυτές τις κατασκευές. Από την καινούργια χρονιά πάλι, επειδή αυτά τα προγράμματα που έχουμε θεσπίσει πηγαίνουν θα έχουν ετήσια βάση και θα ανανεώνονται κάθε χρόνο, έχουμε κάνει πρόβλεψη και για φάρμακα για την επόμενη χρονιά, για να διευκολύνουμε και την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Και επίσης εργαζόμαστε πάνω στο Μητρό αυτή την περίοδο, ώστε να καταχωρήσουμε και τα περασμένα που είναι στη γραμματεία καταχωρημένα από τα προηγούμενα χρόνια, να υπάρχει ένας έλεγχος και της ποσότητας των αδέσποτων, ούτως ώστε να μπορούμε και να διεκδικούμε οικονομικά κονδύλια που βγαίνουν σύμφωνα με επίσημο στοιχειοθετημένο αριθμό. Υπήρξαν δυσκολίες, καθότι όπως ξέρετε είναι η πρώτη φορά που ξεκίνησε κάτι τέτοιο. Ήδη μας έχουν προλάβει οι καταστάσεις. Βλέπετε ότι και η κατάσταση με τα δέσποτα είναι πολύ δύσκολη. Το ξέρετε και εσείς προσωπικά που ταΐζετε, σίγουρα, και εγώ που ταΐζω. Και νομίζω πολύ δύσκολος χειμώνας. Ότι με μια εντατική δουλειά σε βάθος χρόνου πραγματικά θα μπορούμε να μιλάμε για μια ολοκληρωμένη διαχείριση, μακάρι, των αδέσποτων ζώων. Προσωπικά σαν Ρένα Μαγκάκη που έχω την ευλογία να έχω υιοθετήσει ένα δέσποτο σκυλάκι από τη φιλοζωική μας, προτρέπω κάθε άνθρωπο χωρίς καμία αναστολή και ενδιασμό, εάν νιώθει ότι είναι έτοιμος να υιοθετήσει ένα κατοικίδιο, να το κάνει χωρίς δεύτερη σκέψη. Γιατί αυτό που εισπράττεις πραγματικά δεν μπορεί να περιγραφεί με λόγια. Οι λέξεις είναι φτωχές και στο συναισθηματικό πλαίσιο, αλλά και τα σκυλάκια αυτά είναι τόσο ταλαιπωρημένα που κατά ένα περίεργο τρόπο κάνουν ό,τι μπορούν για να σου επιβεβαιώσουν ότι έκανες σωστή επιλογή. Είναι μια σχέση αγάπης και παντοτινή, έτσι. Παντοτινή, αυτό πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε. Ακριβώς. Και καμιά φορά που πιστεύουμε ότι είναι ζώα και δεν καταλαβαίνουν, τελικά έχουν πολύ αυξημένη νοημοσύνη, ίσως και πιο αυξημένη συναισθηματική νοημοσύνη από εμάς, και κάνουν τα καημένα ό,τι μπορούν για να μας κρατούν ικανοποιημένους και να μην μας ταλαιπωρούν. Επομένως, αξίζει τον κόπο και λυτρώνει και αυτά από μία ταλαιπωρία δίχως τέλος και από κινδύνους, και χαρίζει και σε εμάς
την ανταπόδοση, την ηθική και τη συναισθηματική που τόσο έχουμε ανάγκη σε αυτή τη δύσκολη εποχή που ζούμε. Συνάμα γνωρίζετε, για να μην πω και για τις, δεν θέλω να περιγράφω τη δυσάρεστη πλευρά μια τέτοια μέρα, όμως θα ήθελα να κάνω την προτροπή να καταγγέλουμε τα ακραία φαινόμενα, τα βασανιστήρια. Ναι. Κανένα ζώο δεν αξίζει να υπομένει επειδή δεν μπορεί να μιλήσει και να διεκδικήσει το δίκιο του, να υπομένει κακοποίηση κάθε είδους, είτε υποσιτισμό, είτε να είναι δεμένο χρόνια, είτε να το χτυπάνε, είτε χίλια δύο. Υπάρχουν μηχανισμοί, η δημοτική μας αστυνομία είναι επιπουδός, έχει και ειδικά μπλοκάκια για αυτή την ιστορία, για αυτό το σκοπό. Επομένως, να μην διστάζει κανείς, γιατί όλοι μαζί μπορούμε και πρέπει να βάλουμε ένα τέλος. Ακριβώς. Σε αυτές τις μαύρες σελίδες που δυστυχώς υπήρξαν και στο νησί μας. Και πρέπει να το καταλαβαίνουν ότι, τέλος πάντων, όταν τους λέει κάποιος κάποια πράγματα κτλ. Και όχι να αντιδρούν οι ίδιοι, γιατί υποτίθεται ότι παίρνονται σε ένα ζωάκι, ένα γατάκι, ένα σκυλάκι. Είναι για να του προσφέρεις και να σου προσφέρει αγάπη, έτσι, να είναι στο χώρο σου, να του δώσεις, τέλος πάντων, τα καλά σου τα συναισθήματα. Το να βγάζεις άγρια ένστικτα σε ένα ζώο, δηλαδή, προς τι, καλύτερα να μην το πάρει κάποιος. Ακριβώς. Και αν βρεθεί στον χώρο του, δεν σημαίνει ότι πρέπει να το κακοποιήσει, έτσι. Mm-hmm. Γιατί συναντάμε και τέτοια πράγματα. Πολύ και ωραία. Η φιλόζωη να είμαστε προσεκτικοί. Ο Δήμος στρέφεται προς αυτή την κατεύθυνση με τα σημεία αυτά. Γιατί είναι πολλές φορές, ας πούμε, που ταΐζουν κάποιοι εθελοντές γάτες, αλλά δεν προσέχουν τους κανόνες υγιεινής, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται αιστείες μόνησης. Αντιδρούν και οι με, αντιδρούν και οι δε. Έτσι. Δεν αντιδρώ βέβαια με κακοποίηση, σε καμία περίπτωση. Mm-hmm, mm-hmm. Γι' αυτό και όπως σας έχω πει πολλές φορές, θα είμαστε και πολύ αυστηροί και δεν θα υπάρχουν χάρες σε κανένα. Να κλείσουμε με μία ευχή. Να έρθει η μέρα και η στιγμή που κανένα ζώο δεν θα βρίσκεται κακοποιημένο, που δεν θα βρίσκεται μόνο, υποσιτισμένο ή πληγωμένο. Yeah. Όλα αυτά πιστεύω ότι είναι ο καθρέφτης της κοινωνίας μας και της ευρύτερης ψυχικής μας υπόστασης.